Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Επιτέλους είμαι μόνος. Ναι, ο Διονύσης λείπει και πλέον μπορώ να λέω το οτιδήποτε. Χωρίς να φοβάμαι μην υποθεί κάποιο λογοπαίγνιο. Να υποστηρίζω κάθε γεύση που θέλω χωρίς να ακούω κανένα σχόλιο. Για τοξίδι και στον ύπνο σου να πεις εμφανιστώ. Παιδιά, βγάλτε τον έξω, το βίντεο είναι δικό μου. Η αλήθεια δεν θυμώνεται. Και τώρα που είμαστε πραγματικά μόνοι, έχει έρθει η ώρα να σας αποκαλύψω το σκοπό αυτού του βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι εδώ για να δώσει απάντηση σε ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί μπορεί το ποια είναι η καλύτερη γεύση να είναι πρακτικώς αδύνατο να απαντηθεί, όμως σήμερα θα δώσουμε την απάντηση στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσλέει. Θα μου πείτε, σιγάρε Γιώργο, πόσο δύσκολο είναι τα πιάνεις και τα τρως. Θα σας απαντήσω εγώ. Θα δοκιμάσουμε την τεχνική 1-1. Την τεχνική 3-3. Που πολλοί λένε ότι είναι ο τέλειος αριθμός για μια μπουκιά. Την τεχνική. Άμορε, εγώ δεν θέλω. Να, θα πάρω ένα για το καλό. Και παίρνει μια ολόκληρη χούφα. Και την τεχνική απόλυτη επίθεση. Που παίρνει όσο πιο πολλά μπορεί και τρώει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αχα. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος έχει δύο μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, με το που τρως ένα θες αμέσως το επόμενο γιατί δεν σου έφτασε. Και δεύτερον, αν είσαι με παρέα, που για να τρως λες είσαι με παρέα, τρως τόσο αργά που οι άλλοι θα τα φάνε όλα και εσύ θα φας τα μισά. Οπότε, στην κλίμακα βαθμολογίας που μόλις τώρα ανακάλυψα, αυτός ο τρόπος παίρνει 2 στα 5. Επόμενος τρόπος, 3-3. Κοιτάξτε, αυτός ο τρόπος διορθώνει όλα τα προβλήματα του προηγούμενου. Με συνοπτικές διαδικασίες για να περάσουμε στο επόμενο, του βάζω 4 στα 5. Επόμενος τρόπος, εγώ δεν πολύ θέλω. Ένα, έτσι και το καλό, δεν είναι ότι θέλω. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος, είναι αρκετά νίντζα, αλλά βασίζεται πολύ στις υποκριτικές ικανότητες του άλλου και δεν τις έχουν όλοι. Οπότε θα του βάλω ένα 3 στα 5. Και τέλος, ο τρόπος που όλοι έχουμε κάνει, η απόλυτη επίθεση. Αυτός ο τρόπος έχει ένα αρνητικό, όπως βλέπετε. Βέβαια, είναι αρνητικό αν είσαι με παρέα. Οπότε παίρνει 3 στα 5. Γιατί αν είσαι μόνος, δεν σε νοιάζει και παίρνει 5 στα 5, γιατί είναι ο καλύτερος! Έχουμε νικητή! Ξεκινήσαμε αυτό το βίντεο και αναρωτιόσταν για πολλά. Πού είναι ο Ατζαράκης? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φας λέει? Ποια είναι η αγαπημένη μου γεύση? Ποιος είμαι και πού πάω? Δεν πήρατε απάντηση σχεδόν σε τίποτα. Υπέροχα. Τουλάχιστον θα απαντήσω στο ποια είναι η αγαπημένη μου γεύση. Το οποίο είναι πιο δύσκολο από όσο νόμιζα. Οπότε πείτε μου εσείς, ποια είναι η γεύση που σας έρχεται πρώτα στο μυαλό όταν ακούτε λέει? Και δεν θα απαντήσετε μόνο για μένα. Τύπου, αγάπη μου, ο Βαγιάτας θέλει να μάθει ποια είναι η αγαπημένη μας γεύση. Στυλ του, κρίμα είναι το παιδί. Όχι, θα απαντήσετε για να κερδίσετε απίστευτα δώρα κάθε μέρα. Πώς? Θα μπείτε εδώ πάνω. Μπείτε στο link κάτω. Δεν έχει αλλού, ανάλογα που είστε.